Βλέπουμε κάποια δακρυγόνα αυτή τη στιγμή στον αέρα. Είναι μεγάλη μέρα για μένα. Κρήτη TV, το κανάλι των κριτικών 30 χρόνια στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Επικαιρότητα, εγκυρότητα και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για όλα τα μεγάλα γεγονότα από το πρώτο λεπτό. Δεκαπέντε χιλιάδες σταφυδοπαραγωγοί από κάθε γωνιά της Κρήτης διαδηλώνουν στην Πλατεία Ελευθερίας. Ζητούν κατάργηση του κανονισμού της σταφίδας. Η Κρήτη TV πρωτοπορεί και δίνει για πρώτη φορά το στίγμα της πανκρήτιας ενημέρωσης. Με πλουραλισμό, με πολυφωνία και αμεσότητα. Για πρώτη φορά οι πολίτες της Κρήτης παρακολουθούν ζωντανά και καρέ-καρέ όλα τα γεγονότα. Καθησυχάσει μάλλον ότι υπάρχει κίνδυνος. Ενημέρωση στην καρδιά των εξελίξεων. Το συνεργείο της Κρήτη TV που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα σε κάθε γωνιά του νησιού εγκλωβίζεται στο φλεγόμενο κτίριο. Συνεχίζει όμως αδιάλειπτα τη ζωντανή μετάδοση δίνοντας το στίγμα της αποφασιστικότητας της κριτικής τηλεόρασης να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. Πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι ανυπόφορη από τα δακρυγόνα. Ο 41ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Ελλάδα και την Κρήτη. Φτάνοντας στο νησί θα επισκεφτεί τον τάφο του Ελευθέριου Βενιζέλου και θα απευθύνει ομιλία προς τις αμερικανικές δυνάμεις στη στρατιωτική βάση της Σούδας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κρήτης, Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται το νησί μας. Η Κρήτη TV μεταδίδει ζωντανά την ιστορική επίσκεψη αλλά και παραλυπόμενα από τη φιλοξενία του προεδρικού ζεύγους στην οικία Μητσοτάκη, όπου εντυπωσιάζονται από τις μαγειρικές δεξιότητες της Μαρίκας Μητσοτάκη, τα διάσημα ντολμαδάκια και το κρητικό ελαιόλαδο. Greece remains a valued ally. Ευλογημένοι Κρήτες και Κρήσες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέπτεται για πρώτη φορά την Εκκλησία της Κρήτης μετά την αναδειξή του στον Οικουμενικό Θρόνο. Γεγονός κοσμοϊστορικό για το νησί και τα πλήθη των πιστών που τον ακολουθούν σε κάθε βήμα του. Θα διασχίσει κυριολεκτικά το νησί και μαζί του ο φακός της Κρήτη TV που μεταφέρει σε κάθε σπίτι στιγμές από το κοσμοϊστορικό γεγονός. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εξίσου κομβικό γεγονός για την Ορθοδοξία και την Εκκλησία της Κρήτης η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό γεγονός του 21ου αιώνα όπως χαρακτηρίστηκε. Ακολουθώντας τα βήματα των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, η Κρήτη TV με ολόκληρο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο της μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου. Η Κρήτη στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Την ώρα που τα Βαλκάνια κλονίζονται από τις ανακατατάξεις και οι κρίσεις στα Ήμια διατηρεί τεταμένες τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, το νησί φιλοξενεί τη Διαβαλκανική Σύνοδο. Κύριε Σπάγκαλος, και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο δεσπότης, ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, πλαισιώνεται από το Θόδωρο Πάγκαλο, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Γιάννο Κρανιδιώτη και σύσσωμο σχεδόν το Υπουργικό Συμβούλιο. Το επιτελείο της Κρήτη TV καταγράφει, αναλύει και μεταδίδει τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Είμαστε στο τέλος ενός αιώνα. Ιστορικά πρώτη φορά. Στην Κρήτη φτάνουν μεταξύ άλλων οι πρόεδροι της Σερβίας Μιλόσεβιτς, των Σκοπίων Γκλιγκόροφ και οι πρωθυπουργοί της Τουρκίας και της Αλβανίας. Ο ενιγματικός Μεσούτ Γιλμάζ εξελίσσεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές της Συνόδου. Η παρουσία του θεωρείται προάγγελο σημαντικής συμφωνίας στα ελληνοτουρκικά. Η καρδιά των διεθνών εξελίξεων χτυπά στο νησί και το κανάλι των κριτικών καταγράφει το προσκήνιο και το παρασκήνιο όλων των κρίσιμων εξελίξεων. Δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ. Συμφωνήσαμε ότι το μνημόνιο αυτό πρέπει να εφαρμοστεί. Ο φακός της Κρήτη TV πάντα στην καρδιά των γεγονότων. Το 2021
2004 υπήρξε σταθμός ορόσημο για την Ελλάδα όσο και την Κρήτη, συμπυκνώνοντας γεγονότα που έφεραν τη χώρα στο προσκήνιο του παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντος. Η επιτυχία του Euro 2004 και η επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα που τους γέννησε ανύψωσαν τους Έλληνες αθλητές στα πέρατα του κόσμου, την εθνική υπερηφάνεια στο αποκορύφωμά της. Το εναρκτήριο λάκτισμα για την Ολυμπιάδα της Ελλάδας δόθηκε με τη διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας με αφετηρία την πόλη του Ηρακλείου. Αγώνες του Ολυμπιακού Τουρνουά Ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκαν στο Ηράκλειο και το Παγκρίτιο Στάδιο, ενώ αρκετούς μήνες πριν η Κρήτη φιλοξένησε την Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών σε τεστ event. Και στην Παραολυμπιάδα του 2004 η Κρήτη γράφει τη δική της ιστορία, με τον Γιώργο Καπελάκη να κατακτά το χαλκινό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο και εξελίσσεται σε σύμβολο και πρότυπο όλων των αθλητών ΑΜΕΑ.